Ναι, βρε Κώστα, αυτά τα παιδιά κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Εγώ μάλλον παρατηρώ ότι οι κόκκινοι παπαγάλοι είναι περισσότερες πράσινες. Ναι, δεν το περίμενα. Κοίτα, άσως να νομίζουν ότι θα κερδίσουν και θα τα πούμε Σάββατο βράδυ στο παρκέ. Ξέρεις τι μπορεί να παίζει ρόλο και τη θερμοκρασία. Το κλίμα, η εποχή. Σίγουρα χρειάζεται. Ω, δηλαδή τι είναι αυτό. Όχι, έκακτο, για δυνάμωσε. Δυνάμωσε. Διακόπτουμε το ίδιο προγράμματος μας λόγω μιας έκτακτης ειδήσεως. Εδώ στο τηλεοπτικό στούντιο της σχολής MyIT. Κωνσταντίνε, μήπως μπορείς να διασαφηνίσεις τι έχει συμβεί. Πράγματι, Αντώνη. Πρόκειται για τις σπουδές ανακοινώσεις που κατέθεσαν οι τελειόφοιτοι πριν από μερικές στιγμές, ενώ ψηφίσαμε την All Star Game. Πάμε τώρα σε χαρακτηριστικό βίντεο ντοκουμέντο που κατέγραψαν οι κάμερες στη σχολή. Φέτος δεν χάνω. Δεν ξέρω τι λέει ο κάθε Ζάγκας, δεν ξέρω τι λέει ο κάθε Μπαρδούνιας, αλλά φέτος ήρθε η ώρα να σπάσει όσο και τα γλυκό. Ποιος θα μας κάνει κάτι, ο κύριος Ελής με το χαλασμένο γόνατο, ο κύριος Χατζάτογλου που έχει το χειρότερο σουτ που έχω δει, ή ο κύριος Κλειδώνας που έχει να τρέξει από πέρυσι. Κύριε Σουπ, γιατί γελάτε, ελάτε εδώ, ελάτε εδώ, Μάλιστα. Σαφώς πρόκειται για προκλητικές θα το γνωρίσω να πω ανακοινώσεις, δεδομένου ότι οι καθηγητές παραμένουν χρόνια τώρα αίτητοι. Πάντως σε μένα μου προκαλούν ιδιαίτερο δέος οι πρωινές δηλώσεις των μαθητών. Δεν είσαι μόνος, Αντώνη. Γι' αυτό πάμε τώρα στον απεσταλμένο μας, Δημήτρη Παντελή, προκειμένου να δούμε τι έχουν να προσθέσουν ο προπονητής και οι μαθητές όσον αφορά το πρωινό πανδαιμόνιο. Καλησπέρα σας, κύριε Αλεξανδρόπουλε. Καλησπέρα σας. Έχω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την επικαιρότητα. Αρχικά, τι έχετε να πείτε ύστερα από τις πρωινές δηλώσεις των καθηγητών? Και επίσης, είστε έτοιμοι να βγείτε πρωταθλητές στο φετινό All-Star Game? Εντάξει, να δείτε. Όπως βλέπετε, εδώ πέρα με τους συνεργάτες μου, τους παίκτες μου, προπονούμαστε εδώ και μήνες σκληρά, εργατικά, ηθικά. Είμαστε πανέτοιμοι να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα στις 8 Απριλίου. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε, να τα δώσουμε όλα σε αυτόν τον αγωνιστικό χώρο και να πάρουμε την νίκη. Θα φύγουμε με το κεφάλι ψηλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του κύριου Αλεξανδρόπουλου, κυρίες και κύριοι. Και τώρα γυρίζουμε σελίδα για να δούμε τι έχουν να πούν οι τελειόφοιτοι όσον αφορά το φετινό αγώνα στο μοντάζ που μας έχει ετοιμάσει η αίθουσα σύνταξης. Κύριε Κυριλή, ποιος πιστεύετε ότι θα σας προκαλέσει τα περισσότερα προβλήματα στον αγωνιστικό χώρο? Για σίγουρα ο κύριος Τζο, ο Τζο, ήταν εκπληκτικός. Σήμερα ολοκληρώθηκε η τελευταία προπόνηση. Όλα τα σουτ ήταν airball. Πραγματικά θα μας κόλλησε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εδώ οι δύο αντίπαλοι ψηλοί, έχω να σας πω ότι την πατήσατε άγρια και ο κύριος Ζάγκας θα κεράσει ό,τι κρέας έχει στο μαγαζί του, να ξέρετε. Στα λόγια όλοι καλή μας. Ωραία. Καλή συνέχεια, παιδιά. Θα τα πούμε το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι δηλώσεις των τελειόφτων. Μείνετε συντονισμένοι για την επικείμενη ζωντανή μετάδοση του αγώνα. Κάθε χρόνο τα ίδια. Θα μας κάνουν, θα μας κερδίσουν. Άσε μωρέ τα παιδιά τώρα λίγο.